Φωτιά, καήκαμε σήμερα. Εσύ είναι ανυπόφοροι, όταν υπάρχει ζέστη δεν μπορεί να σταματήσει σε κανένα σημείο. Ούτε μέσα, ούτε όξω. Ο υδράριος ανεβαίνει κατακόρυφα και στη γειτονιά των οικίσκων του Αρκαλοχωρίου καθημέρα γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Μέσα στα λιγοστά τετραγωνικά μέτρα των μεταλλικών κοντέινερς που κυριολεκτικά παίρνουν φωτιά από τις ψηλές θερμοκρασίες, ολόκληρες οικογένειες ζουν το δεύτερο καλοκαίρι μακριά από τα σπίτια τους. Η ζέστη είναι ανυπόφορη. Να, άμα είσαι μέσα σε λαμαρίνες, μέσα σε ένα κλουβί σαν το λιοντάρι κλειδωμένο, τι θα κάνεις. Είναι δύσκολο να ζήσει κανείς εκεί μέσα. Αυτά είναι για παροδική χρήση και όχι για μόνιμη χρήση. Όπως βλέπουμε και μας ανησυχεί αυτό το πράγμα, είναι να μην γίνει αυτό μια μόνιμη κατάσταση. Έχω πάει το καρδίσιον και πάλι ξεστάθηκα και βγήκα έξω και με μούσκε μας τον υδρό. Πρέπει να βάζεις air-condition και όποιοι έχουν προβλήματα, όπως και εγώ με θέμα της καρδιάς και το αναπνευστικό, δεν μπορείς να έχεις συνέχεια το air-condition. Και μόνο η σκέψη μιας διακοπής ρεύματος κάτω από αυτές τις καιρικές συνθήκες ισοδυναμεί με φιάλτη. Με το χιονιά την Ελπίδα το Γενάρη του 2022, που για 2 μέρες ας πούμε δεν λειτουργούσαν κλιματιστικά και μας έφεραν για πολύ λίγο καιρό μια γεννήτρια, που θεωρούσαμε ότι έπρεπε η γεννήτρια να υπάρχει σε αυτούς τους οικισμούς. Οι σεισμόπληκτοι κάτοικοι του Αρκαλοχωρίου ζουν για δεύτερο καλοκαίρι στα κοντέινερ, με το φόβο μην κοπεί το ρεύμα. Υπάρχει κάποια γεννήτρια στο χώρο? Δεν υπάρχει γεννήτρια. Στο κόκκινο το θερμόμετρο, στο κόκκινο και η απογοήτευση των σεισμοπαθών. Η λύση ανάγκης των κοντέινερς μετράει ήδη 22 μήνες, χωρίς να υπάρχει φως στον ορίζοντα. Ακόμη και σήμερα παραμένουν σε καθεστώς ομηρίας, περιμένοντας από την πολιτεία να δώσει το πράσινο φως για να ξεκινήσουν οι επισκευές και να μπορέσουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Μας κοροϊδεύουν τόσο καιρό και ακόμα δεν μας είπανε το OK να ξεκινήσουμε. Πότε, κοπέλα μου, όταν θα έρθει ο χάρος να με πάρει. Το ευχαριστώ που θα πούμε στην πολιτεία είναι όταν αποκατασταθούν οι ζημιές, όταν προχωρήσουν οι κατεδαφίσεις των σπιτιών που πρέπει να φύγουν και να ανοίξει η περιοχή και να ξεκινήσουν να χτίζουν τα σπίτια. Μας έχουν βάλει από λίγα χρήματα στην τράπεζα. Λέει μη δεν αγγίξατε, περιμένετε. Πότε μέχρι πότε θα περιμέναμε, αν πάρουν με την κάσα. Μπροστά στις τεράστιες καθυστερήσεις, για τους μεγαλύτερους η ηλικία κάθε ελπίδα ξανεμίζεται. Οι αλλεπάλληλες εκκλήσεις των σεισμοπαθών πέφτουν στο κενό και ο χρόνος περνά με τους ίδιους να παραμένουν εγκλωβισμένοι στους οικίσκους.